Ο Ναΐλ Ολπάκ, πρόεδρος μιας μεγάλης τουρκικής επιχειρηματικής ένωσης, μιλάει για τις προσδοκίες των επιχειρηματιών από τη Σύνοδο Κορυφής. Κύριε Ολπάκ, η Τουρκία φιλοξενεί μια πολύ σημαντική σύνοδο κορυφής, την σύνοδο κορυφής της G20. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας και του επιχειρηματικού κόσμου? Ποιο είναι το νόημα της συνόδου κορυφής? Ως τουρκική ένωση φέρνουμε 3 πράγματα στο προσκήνιο στο πλαίσιο της G20. Αυτά περιγράφονται απλά. Ένταξη, βιωσιμότητα και εφαρμογή. Τι εννοούμε με τον όρο ένταξη? Απλά να κοιτάξουμε τα προβλήματα και τα ζητήματα όλου του κόσμου και όχι μόνο τα θέματα των G20. Η Τουρκία ξεκίνησε ως εκ των θεμελιωτών της W20, της γυναικείας οργάνωσης που είναι κάτω από την G20. Μέσα από τη δομή της W20 κοιτάμε την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με την περιγραφή μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν εννοούμε τις επιχειρήσεις από μια συγκεκριμένη χώρα ή σε ένα ορισμένο μέγεθος. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα καλύπτει όλο τον κόσμο. Η δεύτερη σημαντική απόφαση αφορά το άνοιγμα ενός κέντρου επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια δομή που υποστηρίζεται από τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Και ένα τρίτο σημαντικό θέμα ίσως είναι ο τρόπος που είναι δομημένες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, όταν εξετάζουμε οικονομικά θέματα, πρέπει να σχετίζονται με αυτές. Και όταν πρόκειται για επενδύσεις, επίσης να σχετίζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι είδους αποτελέσματα περιμένετε από αυτή τη σύνοδο κορυφής, από τη σκοπιά των επιχειρήσεων, τι πρόκειται να συμβεί? Εκεί ο καθένας από κάθε χώρα, από κάθε ομάδα, παρουσιάζει τα αιτήματά του στο τραπέζι. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν όλα, καθώς είναι χιλιάδες. Αλλά για εμάς η ένταξη είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που αφορά τις προσδοκίες μας, τις προσδοκίες του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό, οι απαιτήσεις μας θα διασωθούν και δεν θα βυθιστούν. Επίσης, η βιωσιμότητα και η εφαρμογή, όπως προείπα. Τι θα εφαρμοστεί είναι το κύριο θέμα. Νομίζω ότι αυτά θα είναι τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της G20. Πιστεύετε ότι μετά από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής η Τουρκία θα κερδίσει περισσότερες επενδύσεις? Επιτρέψτε μου να θέσω διαφορετικά το θέμα. Τους τελευταίους 10 μήνες η Τουρκία είχαμε μια πολύ ταραγμένη εποχή. Τα πολιτικά ζητήματα και η άνοδος της τρομοκρατίας. Οι επενδύσεις στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 μηνών ισούνται με το σύνολο των ξένων επενδύσεων στην Τουρκία για όλη την περσινή χρονιά. Αυτό έχει αγνοηθεί. Υπάρχει αντίληψη ότι οι ξένες επενδύσεις έχουν ανασχεθεί τους τελευταίους 10 μήνες. Αλλά στην πραγματικότητα, με τις νέες επενδύσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να υπερβούμε τους αριθμούς του περασμένου έτους. Όπως γνωρίζετε, δεν θα υπάρξουν εκλογές κατά τα επόμενα 4 χρόνια. Θα υπάρξουν πολιτικά θέματα, αλλά δεν θα έχουμε εκλογές. Αν λάβουμε αυτό υπόψη από επιχειρηματικής άποψης, αυτό σημαίνει σταθερότητα. Τι προτιμά ο επιχειρηματικός κόσμος? Σταθερότητα, ειρήνη και θωράκιση του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ.